Η Ουκρανία απειλήσε την Τετάρτη ότι θα κατεδαφίσει τη γέφυρα του Κέρτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη Χερσόνησο της Κρυμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις. Η γέφυρα αυτή είναι παράνομη και η Ουκρανία δεν έδωσε την άδεια για την κατασκευή της. Απειλεί την οικολογία της Χερσονήσου και, επομένως, πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν έχει σημασία το πώς, οικειοθελώς ή όχι, έγραψε στο Telegram ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Μιχαήλο Παντολιάκ. Η γέφυρα του Κέρτς, μήκους 19 χιλιόμετρων, εγκαινιάστηκε από τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν το Μάιο του 2018. Ήταν ένα κολοσσιαίο και δαπανηρό έργο με σκοπό να συνδεθεί η Κρυμαία με την Ηπειρωτική Ρωσία 4 χρόνια μετά την προσάρτησή της. Η συγκαλυμμένη απειλή του Παντολιάκ διατυπώθηκε μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις που έχουν γίνει στην Κρυμαία. Την Τρίτη Μόσχα έκανε λόγο για σαμποτάζ σε μια αποθήκη πυρομαχικών σε μια στρατιωτική βάση κοντά στο Τζάνκο, χωρίς όμως να υποδείξει τους υπεύθυνους. Την προηγούμενη εβδομάδα, εκρήξεις σημειώθηκαν στο ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σάκη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.